Και με πήρε ο αδερφός μου τηλέφωνο ότι στο χωριό έφτασε ένα πακέτο από τα λιτά για μένα. Είναι αυτό εδώ. Και ναι, μόνο μπάλα που δεν έχουν παίξει με αυτό. Ήστερα μου λέτε γιατί στα βίντεο κάθομαι και φωνάζω και γκρινιάζω. Γιατί τι είναι αυτά ρε παιδιά. Εντάξει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Φαίνεται ότι είσαι σκιστή για να το... Δεν ξέρω ειλικρινά. Για να μην λέτε ρε γάμο του, για να μην λέτε ότι είμαι άδικος πολλές φορές. Τώρα ήρθε αυτό το πράγμα, μέσα έχει, όπως θα δούμε στο μετέπειτα unboxing, ένα Pandora's Box, ένα μικρό καινούριο Pandora's Box που έχει βγει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί το βάλαν σε ένα nylon και μέσα το κουτί, okay, το σφραγίσανε, υποτίθεται καλά. Και ορίστε, έφτασε έτσι. Και το βγάζω από το κινητό γιατί αυτό θα πάω στο σπίτι λογικά να το ανοίξω. Δεν θα το ανοίξω εδώ. Αλλά ειλικρινά ήθελα να δείξω την πρώτη εικόνα που βλέπω και αντικρίζω. Δηλαδή πραγματικά ίσως να είναι ότι από τα χειρότερα πακέτα που έχω πάρει. Τέλος πάντων, μείνετε για να δούμε αν όντως θα ζει μέσα αυτό που έχει ή θα πεθάνει. Λοιπόν, αυτά από μένα. Καλησπέρα παιδιά, check tech now. Σήμερα θα δούμε, όπως είδατε και στο intro, αυτό το πακέτο, το οποίο έφτασε σε πολύ όμορφη κατάσταση. Ο αδερφός μου το παρέδωσε έτσι στο σπίτι, είδατε και πως ήταν η πρώτη μου αντίδραση όταν έφτασε. Το ανοίγω μία μέρα μετά από την παραλαβή του, μετά το βιντεάκι που είδατε στην αρχή, το οποίο το τράβηξα από το κινητό. Πριν από καιρό στο Banggood, δεν θα πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, έχω πει ήδη πάρα πολλά. Μου λέτε ότι είμαι υπερβολικός πολλές φορές. Ορίστε, δείτε και μόνοι σας και τα συμπεράσματα δικά σας. Δεν ξέρω αν σας ερχόταν κάποιο πακέτο έτσι, θα ήσασταν κομπλέ και ήρεμοι, αλλά τέλος πάντων, ίσως εγώ είμαι υπερβολικός, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πριν από καιρό στο Banggood μου είχαν στείλει μια πρόταση εάν θέλω να κάνω κάποια gamepad, κάποια gamepad unboxing, game controllers και έτσι. Διάλεξα δύο, ήδη έχετε δει το ένα, μπορεί να έχετε δει και το δεύτερο, δεν ξέρω, θα δούμε. Μπορεί να είναι το τρίτο σειρά, το δεύτερο βίντεο. Και ήθελα κάτι διαφορετικό. Πάντα ήθελα, έχω δει και το φίλο Σωτήρη, Unboxing Specialist, έχω δει και άλλους που είχαν ανοίξει Pandora's Box. Και πάντα ήθελα ένα Pandora's Box. Και τους πρότεινα να μου στείλουν το καινούριο τους, το οποίο είναι για ένα παίχτη, Forever Alone και έτσι φάση. Αλλά ναι, και με τα χίλια ζόρια δέχτηκαν. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Και έτσι εμείς θα δούμε ένα Pandora's Box, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σπασμένο. Αλλά αν είμαστε τυχεροί μπορεί και να μην είναι σπασμένο, θα δούμε. Εν μεταξύ αισθάνομαι ότι το ανοίγω πολύ πιο προσεκτικά από ό,τι θα έπρεπε μετά από όλο αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εν τω μεταξύ και οι Κινέζοι είναι και αυτοί απαράδεκτοι λίγο. Γιατί στέλνουν μια ευαίσθητη συσκευή, συσκευασμένη απλά σε ένα foil. Και θα δείτε τι εννοώ. Λοιπόν, έρχεται μέσα σε αυτό μόνο. Κάνει υπερατλαντικό ταξίδι και περιμένουν ότι θα είναι ok. Προφανώς, κάτι ξέρουν παραπάνω φαντάζομαι. Και ας το αφήσω λίγο στην άκρη αυτό, ας περάσουμε να δούμε τι έχει το κουτί. Το συγκεκριμένο είναι το Pandora's Box 5S, το πιο καινούριο από όσο ξέρω. Έχει HDMI και VGA έξοδο, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επίσης το συγκεκριμένο έχει 999 προεγκατεστημένα παιχνίδια. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορείς να το πειράξεις για να βάλεις και δικά σου παιχνίδια ή όχι. Ελπίζω πως ναι, αλλά και αυτά που έχει είναι υπεράρκετα. Από ό,τι διαισθάνομαι τα πιο πολλά μάλλον θα είναι στα κινέζικα. Φαντάζομαι. Το καλό είναι ότι μπήκαν στον κόπο να κάνουν και αγγλικό μενού. Και σχετικά προσεγμένο. Οπότε ναι. Ήθελα το μονό κυρίως γιατί, εντάξει όχι τόσο για το Forever Alone, αλλά είναι και τόσο αναφλόγος, αλλά πέρα από αυτό, ήθελα το μονό με το ένα χειριστήριο γιατί δεν θέλω να πιάνει πολύ χώρο και δεν υπάρχει λόγος και για δεύτερο, γιατί δεν θέλω να έχω το σκοτώ με ανθρώπους όταν παίζω, είναι λίγο awkward. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν με βόλευε, οπότε νομίζω ότι το μονό είναι ιδανικό. Τέλος πάντων, manual, ωραία, λίγο χύμα στο κύμα, έχουμε ένα HDMI το οποίο Χριστός και Παναγία είναι 5 μέτρα HDMI. Πες να το πιο μακρύ HDMI που έχω. Και είναι πολύ χρήσιμο γιατί μπορείς να το βάλεις πλάκα πλάκα. Μπράβο γι' αυτό και είναι καλής ποιότητας φαίνεται. Αρκετά καλοδουλεμένο καλώδιο.
5 μέτρα μπορώ να το συνδέσω από μεγάλη απόσταση στην τηλεόραση, σύν' ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσω και για να βλέπω ταινίες. Πλάκα-πλάκα, μπορώ να βάλω τον υπολογιστή μου να στέλνει απευθείας ταινίες στην τηλεόραση που είναι πολύ πιο κοντά και είναι σε άλλο δωμάτιο. Χρήσιμο, ευχαριστώ. Λοιπόν, επίσης έχουμε αντάπτορα προφανώς έτσι από την κινέζικη μπρίζα στην ευρωπαϊκή, και αυτό χρήσιμο. Εν τω μεταξύ είχα δει ότι είχε European Plug, αλλά μάλλον αυτό εννοούσανε. Έχουμε το τροφοδοτικό του, το οποίο να σας πω την αλήθεια φαίνεται λίγο ψεύτικο, αλλά λίγο κούφιο να το θέσω απλά. Ας το ανοίξω όμως. Είναι λίγο, δεν ξέρω, ελπίζω να είναι ok. 100 Watt καταναλώνει το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη συσκευή. Επίσης έχει VGA, το οποίο VGA είναι και αυτό, φαίνεται κανένα 1,5-2 μέτρα πρέπει να είναι και αυτό, αρκετά μακρύ. Τώρα να πεις τα παιχνίδια που έχει καμιά σημασία αν θα είναι VGA HDMI ή όχι, προφανώς απλά είναι χάρη ευκολία, μια και είναι τα πιο πολλά ROMs, χάρη ευκολία σύνδεση τηλεόραση και τίποτα παραπάνω. Και επίσης έχει μέσα δύο buttons ανταλλακτικά, τα οποία είναι πολύ ωραία γιατί όπως βλέπετε μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ εύκολα. Και έχουμε και ένα καλώδιο USB σε USB. Το οποίο, γιατί το βάλανε αυτό? Αυτό, από όσο ξέρω, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, όχι αυτό, το καλώδιο, τη συσκευή, και ως controller στο PC σου. Που σημαίνει ότι εσύ μπορείς να βάλεις emulators στο PC σου και να το χρησιμοποιήσεις ως εξωτερικό controller, το οποίο τυπικά σε βοηθάει σε αρκετά gameplays, φαντάζομαι. Και είναι πολύ βολικό, γιατί δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο ως ξεχωριστή μονάδα, αλλά ως και κανονική μονάδα. Ενώ ως gamepad. Οπότε, εξού και όλο αυτό. Α, επίσης έχει και άλλα. Έχει ένα δεύτερο, εν τω μεταξύ ήταν κρυμμένο. Μπράβο, δεν το περίμενα. Ενδιαφέρον. Και άλλο ένα καλώδιο. Πώς διχάθηκαν αυτά? Ενδιαφέρον. Και το καλώδιο που μπαίνει στο τροφοδοτικό προφανώς, έτσι. Λοιπόν, το οποίο το καλό είναι, προσέξτε τώρα λίγο. Επειδή έχει αυτό εδώ πέρα, εγώ μπορώ να το αντικαθιστήσω με κάποιο ευρωπαϊκό μοντέλο, οπότε να μην χρειαστεί να βάλω τον κονβέρτορα. Οπότε, ναι, αυτό να μου αρέσει γιατί είναι πρακτικό και έχω τέτοια καλώδια. Οπότε, τυπικά εγώ μπορώ απλά και είναι πριν από το τροφοδοτικό που σημαίνει ότι δεν έχει καμία σημασία. Μπορώ να βάλω τι καλώδιο θέλω. Οπότε, ναι, αυτό τυπικά για μένα είναι άχρηστο και μπορώ να το αντικαταστήσω και δεν χρειάζεται καν να μπω στη διαδικασία converters και μπλα μπλα μπλα. Οπότε, ναι, συν ένα, ξεκινάει καλά. Δεν έχει κάτι άλλο όπως το βλέπω. Όχι, εντάξει. Αυτό εδώ θυμίζει παλιά. Προηγούμενη δεκαετία καλώδια, αλλά φαίνεται ανθεκτικό τουλάχιστον. Τώρα, ας περάσουμε στην κεντρική μονάδα, αυτή καθεαυτή, η οποία τώρα. Ναι. Η οποία είναι αυτή εδώ, όπως τη βλέπετε, και τι πρόσεξα ήδη, έτσι. Από το χτύπα-χτύπα ή δεν έχει κοπεί καλά, ή από το χτύπα-χτύπα έχει εδώ μία ατέλεια, σίγουρα το plexiglass, όπως. Και εδώ πάνω, βασικά και εδώ πάνω το plexiglass είναι καλό και εδώ είναι χτυπημένο το plexiglass. Το καλό είναι ότι επειδή είναι plexiglass εγώ μπορώ να το αντικαταστήσω, μπορώ να βάλω οτιδήποτε θέλω παρόμοιου πάγους, είτε άλλο κομμάτι plexiglass είτε να βάλω κάτι οτιδήποτε γουστάρω εγώ. Από πίσω έχει από το Street Fighter μια εικόνα όπως βλέπετε, εν τω μεταξύ να σας το φέρω λίγο πιο κοντά γιατί νομίζω ότι τώρα είναι καλύτερα. Η εικόνα από πίσω εντάξει είναι ok ποιότητα, είναι αρκετά εντυπωσιακό μπορώ να πω. Βέβαια δεν ξέρω αν θα θέλω να πω στη διαδικασία να τα αλλάξω, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να τα αλλάξω. Είναι απλό, είναι εύκολο, συγκρατείται με 6 βίδες όπως βλέπετε, βασικά 8 βίδες. Αυτό κρατάνε το μοχλό, ο οποίος μοχλός, ωραία ναι. Έχει 1, 2, 3, 4, 6 buttons πάνω, play και start. Ο μοχλός είναι 8 κατευθύνσεων αν δεν κάνω λάθος. Βασικά, ναι, 8 κατευθύνσεων. Πω πω, μου έχει λείψει αυτό. Πραγματικά μου έχει λείψει αυτό. Έχω να πω, από τότε που θυμάμαι, τώρα μου έρχονται μνήμες από τότε που ήμουν ένα παιδί και πηγαίναμε και ταΐζαμε 50 στα arcade. Πω πω. Εν τω μεταξύ αυτό νομίζω ξεβιδώνει πάνω. Μπορείς να τα αλλάξεις. Νομίζω, οπ, ναι, ό,τι ξεβιδώνει. Επίσης όλα μπορούν να αλλάξουν, δηλαδή αν δεν είσαι ικανοποιημένος με το πως συμπεριφέρει το μοχλό σου, ο οποίος φαίνεται λίγο χαλαρός είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, μπορείς εσύ απλά να πας και να το αλλάξεις, δεν είναι κάτι, μπορείς να το ξεκουμπώσεις, να αλλάξεις και τα κουμπιά αν δεν σε αρέσουν τα κουμπιά, αν θες ας πούμε για παράδειγμα χρωματιστά κουμπιά ή θες κουμπιά με LED
καινούργια μόδα είναι τα κουμπάκια μελέτη σε αυτό το πράγμα. Εσύ μπορείς να πας να αλλάξεις. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, και αυτά που είχαμε τότε στα arcade σαπάκια ήταν. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει και τόσο μεγάλη διαφορά σε έναν αρχάριο χρήστη όπως εγώ. Αν εγώ αποφασίσω να πάω να παίξω Street Fighter και θέλω καλά κουμπιά να παίξω κάποιο τουρνουά, φυσικά και θα τα αλλάξω. Το οποίο τυπικά είναι ωραίο γιατί σου λένε και την τέτοια ότι αυτό μπορείς να το φτιάξεις και μόνος σου. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μπορείς να πάρεις τα κουμπιά, μπορείς να βάλεις ένα κουτί, ακόμα και σε ένα κουτί από τσιγάρα έχω δει. Από πούρα βασικά ένα τυπάς το έχει φτιάξει και το έχει τροποποιήσει και το κάνει ένα πολύ ωραίο arcade. Είχε βάλει κουμπιά από το πλάι, το έχει κάνει τρομερό. Πολύ βολικό και πολύ ωραίο. Μπορείς να το φτιάξεις όπως θες, όρεξη να έχεις και είναι πάρα πολύ. Είναι plug and play όλα. Τέλος πάντων. Γίνεται. Απλά εδώ σε γλιτώνει από τον κόπο του να τα φτιάξεις εσύ. Ή θα ήθελα να κάνω ένα DIY κάποια στιγμή. Και πάμε τώρα, αφού είδαμε τα διαδικαστικά, ωραία, πάμε τώρα να δούμε τι έχει από την πλευρά, αυτή που μας ενδιαφέρει, από την μπροστά πλευρά. Έχουμε on-off button, δύο USB, από τη μία προφανώς συνδέεται το καλώδιο όπως σας έδειξα. Έχουμε εδώ πέρα μια ροδέλα, η οποία είναι ντυμάκι, αλλά τι ντυμάρει τώρα ακριβώς πρέπει να δώσει τις οδηγίες. Φαντάζομαι αυξομοίωσης ήχου, το πιο πιθανό είναι αυτό. Αυτό εδώ φαντάζομαι ότι παίζει για ένα reset button. Να έχουμε το VGA και το HDMI. Τυπικά εμένα αυτό μου χρειάζεται, αλλά και σε αυτό δεν θα έλεγα όχι. Θα μπορούσα ίσως να το συνδέσω σε μια πιο CRT τηλεόραση, ίσως να πετύχω το feeling. Μέσα αυτό έχει προεγκατεστημένο, τυπικά έχει κύκλωμα. Θα ήθελα να το ανοίξουν, η αλήθεια. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως σε ένα άλλο βίντεο, πείτε μου αν θα ήθελατε να σας κάνω ένα άλλο βίντεο για να δούμε πώς είναι μέσα το Pandora's Box. Θα έχει πολύ πλάκα να το δούμε, ελπίζω, σε κοκορέτσια θα είναι όλα φαντάζομαι, αλλά να το δούμε. Τέλος πάντων, είναι αρκετά ενδιαφέρον, θα το συνδέσω λίγο να το δούμε κιόλας πώς παίζει. Έχει προκατεστημένα κάποια παιχνίδια, προφανώς όπως καταλαβαίνετε έχει επεξεργαστεί και βασικά πρέπει να τα τσικάρω λίγο πώς λειτουργούν όλα αυτά. Αλλά σας δεν σας ενδιαφέρει, αυτό που σας ενδιαφέρει είναι ότι συνδέεται, είναι plug and play, κάτι το οποίο το ήθελα. Έχω και Raspberry Pi, απλά εκείνο θέλει πιο πολύ διαδικασία. Βέβαια είναι στο 1/3, 1/4 της τιμής αυτού του πράγματος. Αλλά τυπικά αν είστε τυπάδες που δεν σας νοιάζει και θέλετε και το αισθητικό να σας θυμίζει λίγο τα παλιά και να είναι plug and play, εσύ είναι ότι επίσης έχει βεντούζες από κάτω και θύρα για ήχο φαντάζομαι πρέπει να είναι αυτό, αν και θα το δούμε πώς λειτουργεί, εσείς μπορείτε πολύ απλά να το φτιάξετε και να το συνδέσετε και να παίξετε όπως εσείς γουστάρετε. Μ' αρέσει και ελπίζω να είναι και βασικά νομίζω plug and play είναι όλο, οπότε δεν θα έχουμε θέμα. Πάμε να δούμε πως συνδέεται και τι έχει μέσα. Πάντως έφτασε σο, έτσι δεν μπορείτε να πείτε σχετικά για το ντου χτύπα χτύπα, πάλι καλά. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο boot. Θα δείτε την οθόνη με το παιχνίδι στη μία πλευρά και θα σας δείξω και το gamepad λογικά πως λειτουργεί στην άλλη πλευρά με τη δεύτερη μου κάμερα. Ελπίζω να γραφτούν όλα όπως πρέπει καλά, ελπίζω να σας αρέσει. Πάμε να κάνουμε το πρώτο boot. Ναι. Προς το παρόν τίποτα. Ακούγεται λίγο. Τώρα ακούγεται, ωραία, ήθελε λίγο χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε, η μουσική είναι από την κονσόλα. Όλη η μουσική έρχεται από το χειριστήριο. Δεν βγαίνει από την οθόνη της τηλεόρασης. Οπότε και η ροδέλα, από ό,τι κατάλαβα, όντως είναι η αυξομοίωση του ήχου. Και πάμε να δούμε τι μπορούμε να δούμε, τι παιχνίδια έχουμε. Έχει όντως 998, φαντάζομαι τα περισσότερα από αυτά θα επαναλαμβάνονται και 2-3 φορές. Είναι με αλφαβητική σειρά, κάτι το οποίο στις παλαιότερες δεν υπήρχε. Οπότε, αυτό το θυμάμαι! Αυτό είναι το α, οκ. Okay. Power up! Έλα καλό μου! Oh. Wow. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει pixel perfect όπως είναι στο τέτοιο. Όπως είναι στο... πώς το λένε.
όπως είναι στο... Εντάξει, τώρα θέλω να παίξω. Αυτό είναι το boss. Έχουμε ζωές. Wow. Είναι λίγο ιδιαίτερα. Εν τω μεταξύ είναι και το setup μου λίγο περίεργο. Τα χώλα μπροστά και δεν βλέπω καλά. Και ναι, continue. Ναι, αυτό ήταν καλύτερο. Εν τω μεταξύ θυμίζει το εκείνο που παίζω στο... Πώς το λένε, εκείνο που παίζω στο... Στο PlayStation, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Δώσε με ένα power up. Το μεταξύ είναι πολύ πιο δύσκολο από τις σύγχρονες κονσόλες. Και με το μοχλό ειδικά. Ναι, είναι πιο δύσκολο. Συν ότι μου φαίνεται λίγο χαλαρός ο μοχλός. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό, δείτε, μέχρι να ενεργοποιηθεί υπάρχει ένας μικρός αέρας. Λοιπόν, πάμε να διαλέξουμε κάποιο άλλο βασικά. Πάμε και ένα Street Fighter. Εν τω μεταξύ σκέφτομαι ότι εγώ μέχρι να βρω το Street Fighter στα τόσα παιχνίδια, ένα από τα κακά. Έχει, είναι αλφαβητικά, το οποίο είναι καλό, αλλά για να... Α, και αυτό μου άρεσε. Βασικά, αυτά τα παιχνίδια μου αρέσουν, όπως το Arcadia για παράδειγμα. Και παίζεται και διπλό, και παίζεται και διπλό. Η αλήθεια είναι ότι... Μέχρι να πάμε εκεί που θες, θα περάσουν 150 ώρες. Εγώ θέλω να πάω σε κανένα γνωστό. Έχει πολλά παιχνίδια τα οποία δεν τα ξέρουμε. Έχει και πολλά που τα ξέρουμε. Αλλά πάμε στα γνωστά. Και τα γνωστά μας ξεκινάνε από S. Metal Slug. Άντο, εδώ είμαστε. Και ναι, ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε, έχει όλα τα Metal Slug. Το αγαπημένο μου είναι το 6 και το 3 προφανώς. Και το 2 ήτανε. Και το 1 ήτανε. Τυπικά έχω παίξει σχεδόν όλα τα Metal Slug. Και το X Plus. Το λάτρευα το X. Τα έχω πάρει όλα, τα έχω αγοράσει στο Steam πλέον ξανά. Εγώ τα παίζω στο PlayStation, να σας πω την αλήθεια αυτά. Πάμε στο X. Πάμε στο X. X Plus. Προφανώς είναι μονταρισμένη. Πάμε, γιατί όχι. Μάρκο. Πόλο! Πάντα μου άρεσε να το λέω αυτό. Εν τω μεταξύ έχω το μικρόφωνο μπροστά και δεν βλέπω. Πηδάς, ναι. Είναι λίγο τσιταρισμένο. Έκανα σοβαρό όπλο. Εν τω μεταξύ με το controller είναι πολύ πιο εύκολο. Rocket launcher! Πόσο... Τσιτιά. Fuck. W, Wonder Boy, please. Ας έχει το Wonder Boy. Αν δεν το έχει, απογοήτευση για μένα, αλλά δεν πειράζει.
Άντε. Εν τω μεταξύ, αν το βάλεις σε μία CRT επάνω, καταφέρεις και το συνδέσεις, θα είναι πολύ πιο ωραία. Wonder... Ναι! Όλη μου παιδική ηλικία αυτό το παιχνίδι! Όλη μου παιδική ηλικία αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε! Ναι! Πω πω! Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι που είχα παίξει ποτέ στη ζωή μου σε arcade. Πραγματικά. Και το μόνο παιχνίδι που πήγαινα και πήγαινα και πήγαινα και πήγαινα και πήγαινα και πήγαινα. Αχ, ήταν τόσο δύσκολο, ποτέ δεν το τερμάτισα. Έχει το τσικουράκι. Κάποια στιγμή σου τελειώνω. Πρέπει να κρατάς λίγο και πυρομαχικά, είναι η αλήθεια. Και στο τέλος παίρνεις και το πατίνι, ρε φίλε. Μπράβο, Κώστα. Και κάπως έτσι πέθανες και κάπως έτσι ο Κώστας μια ζωή έχανε. Και ξεκινάς από το... Έχουμε, δεν έχουμε. Γεια. Ναι ρε φίλε. Εντάξει, το frame rate είναι τραγικό. Έλα, πάντα. Το frame rate είναι τραγικό. Είναι τραγικό γιατί πέφτεις πάρα πολύ εύκολα. Γενικά ο refresh rate είναι χάλια. Γι' αυτό σας λέω CRT, δεν είναι και HDMI αυτά. Ναι ρε φίλε, και δεν ξέρω, χαίρομαι τόσο πολύ. Όχι, όχι Game Over, πάμε ξανά. Και κάπως δίνει... Ω, ναι. Ναι, λοιπόν, αξίζει. Πιστεύω ότι... Ναι. Ας χαμηλώσω λίγο την ένταση. Ναι, πιστεύω ότι αξίζει, λοιπόν, για τα λεφτά του τέξι είναι λίγο περίεργο. Αλλά νομίζω ότι η εμπειρία είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία θα έλεγα, όχι απλά ωραία. Ναι ρε φίλε. Ναι. Αυτά από μένα, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τσεκ τεκνά, ο Κώστας, τα φιλιά μου και τα λέμε.